Αρχίζει η συνεδρίαση. Εκλεκτοί προσκεκλημένοι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Γιορτάζουμε σήμερα την επέτειο της Εθνικής Εξέγερσης του 1821 που οδήγησε στη γέννηση του ελληνικού κράτους μετά από 4 αιώνων δουλεία. Η Ελλάδα, σαν νέος φοίνικας, ξαναγεννιόταν και μάλιστα για πρώτη φορά αποκτούσε ενιαία και συγχρόνως καθαρά ελληνική κρατική υπόσταση. Αυτή η Ανάσταση είναι το μεγάλο γεγονός που τιμούμε σήμερα. Ο εθνικοαπελευθερωτικός στόχος ήταν ασφαλώς ο κυριαρχικός, αλλά όχι ο μόνος. Η ίδια η διακήρυξη της Εθνοσυνέλευσης της Επιδαύρου αναφέρει ως στόχο και την απόφαση να διοικηθόμεν με νόμους δικαίους. Η ανάκτηση της εθνικής ανεξαρτησίας συνδέθηκε από την πρώτη στιγμή της εθνεγερσίας με ένα πολίτευμα στο οποίο θα κυριαρχούσε η πολιτική και κοινωνική δημοκρατία. Άλλο το ζήτημα αν αυτός ο δεύτερος στόχος της Επανάστασης έχει πραγματοθεί ή δεν έχει πραγματοθεί πλήρως στο νέο ελληνικό κράτος. Εμείς σήμερα τιμούμε τον αγώνα του 21 για την ελευθερία και το τότε πνεύμα της Επανάστασης. Τον πανηγυρικό της ημέρας θα εκφωνήσει ο ακαδημαϊκός κύριος Αλέξανδρος Νεχαμάς με θέμα «Πανηγενεσία, γλώσσα, διασπορά». Παρακαλώ, αγαπητέ συνάδελφε, κύριε Νεχαμά, να προσέλθετε στο βήμα. Αξιότιμε εκπρόσωπε του Προέδρου της Βουλής, των Ελλήνων και βουλευτή κύριε Δαβάκη. Εκπρόσωπε του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, εδεσιμολόγητε Πάτερ Συνοδυνέ. Αξιότιμε εκπρόσωπε του Προέδρου της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και βουλευτή Επικρατείας κύριε Βασιλικέ. Αξιότιμε βουλευτή Δωδεκανήσου κύριε Γάκη. Αξιότιμε εισαγγελέφ του Αρίου Πάγου κύριε Ντογιάκο. Αξιότιμε εκπρόσωπε του Αρχηγού ΙΕΘΑ και του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, διοικητά της Σχολής Δοκίμων, Ναυτικών Δοκίμων, υπονάδαρχε κύριε Σασιάκο. Αξιότιμε εκπρόσωπε του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Στρατού, ταξίαρχε κύριε Κουφόπουλε. Αξιότιμε εκπρόσωπε του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, τσμήναρχε κύριε Λύρα. Αξιότιμε δήμαρχε Λιψών, κύριε Μάγκο. Αξιότιμε αντιπρίτανη του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, κύριε Δράκο. Αξιότιμοι και αξιότιμες συνάδελφοι ακαδημαϊκοί, εκλεκτοί προσεκλημένοι, κυρίες και κύριοι. Εορτάζουμε σήμερα, την 25η Μαρτίου του 1821, αρχή της Ελληνικής Επανάστασης εναντίον της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και εφαλτήριο του ελληνικού κράτους. Ένα σταθμό όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά για ολόκληρη την Ευρώπη. Και θέλω να επαναλάβω τα λόγια που είχε εκφωνήσει ο ακαδημαϊκός εκλοιπών πλέον Κωνσταντίνος Τσάτσος, ο οποίος είπε για την Επανάσταση ότι ήταν ένα πανευρωπαϊκής σημασίας γεγονός της πρώτης πεντακονταετίας του 20ου αιώνα, όχι για την διάσταση, όχι για την του 19ου αιώνα, όχι κατά την διάστασή του, αλλά διότι παρά την περιορισμένη του διάσταση, δεν ακούμε. Με συγχωρείτε πολύ. Τώρα, καλύτερα, αλλά τώρα δεν βλέπω τι κάνω. Υποτίθεται ότι έχω εδώ ένα μικρόφωνο, αλλά θα προσπαθήσω. Στάθηκε πάντως ο πρώτος καταλύτης του διεθνού καθεστώτος της μεταπολεμικής Ευρώπης και ο πρωτοπόρος στον αγώνα για την επιβολή της αρχής των εθνοτήτων. Σε αντίθεση με εξεργέσεις στην Ισπανία, στη Σικελία, στη Νεάπολη και στη Βορειοϊταλία, η Ελληνική Επανάσταση υπήρξε η πρώτη επιτυχής ανατροπή της παραδοσιακής ισορροπίας που είχε επιβάλει στην Ήπειρο το Συμβούλιο της Βιέννης, το Συνέδριο της Βιέννης, η μόνη από την οποία, τουλάχιστον αρχικά, προέκυψε ένα πολίτευμα αβασίλευτης δημοκρατίας, όπως το είχε συλλάβει ο Αδαμάντιος Κοραής.
Συγχωρείτε, μια στιγμή να δω. Κοραής, μάλιστα, ζήτησε την υποστήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών και εξέφρασε στην αλληλογραφία του με τον Τόμας Τζέφερσον, πρόεδρο τότε των Ηνωμένων Πολιτειών, την επιθυμία του ελληνικού έθνους, γράφει ο Κοραής, να χρησιμοποιήσει την κυβέρνησή σας ως υπόδειγμα. Όσο περισσότερο το ελληνικό σύνταγμα ακολουθεί το δικό σας, τόσο περισσότερο τα δικά σας συμφέροντα ευνοούνται σε σύγκριση με τα συμφέροντα άλλων εθνών. Τελικά, το φιλελεύθερο όραμα του Κοραή, ούτε ακόμα το πιο ριζοσπαστικό όνειρο του Ρίγα Φεραίου για μια επανάσταση όλων των υποδούλων των Βαλκανίων, στεύτηκε από αποτυχία. Και 7 χρόνια αμήλικτου πολέμου κατέληξαν στην απελπιστική κατάσταση που περιγράφει ο Αναστάσιος Λόντος. Δεν θα το διαβάσω όλο αυτό, θα σας πω δύο μέρη μόνο. Αρχίζω την αρχή. «Και όσα αναφέρονται», γράφει ο Λόντος, «εις την εμπορία, εις τας τέχνας, εις την βιομηχανία και εις την γεωργία, λέγω ότι δεν υπάρχει τούτον ουδέν, ούτε εμπορία, ούτε τέχνη, ούτε βιομηχανία. Μηδαμινή δε και γεωργία». Σύνδεσμοι, γράφει, διελήθησαν και νόμου υπερασπίσεως ο πολίτης είναι γυμνός. Και όμως, από τα ερείπια αυτά της κοινωνίας, αναδύθηκε ένα νέο, πρωτόφαντο κράτος, όπως από τα ερείπια της αρχαιότητας, που ήταν διάσπαρτα στο έδαφος του, αναδύθηκε η συνείδηση του εαυτού του. Αυτό ακριβώς το διπλό κατόρθωμα γιορτάζουμε σήμερα. Η σύγκλητος της Ακαδημίας Αθηνών μου έκανε την τιμή να μοναθέσει την εκφώνηση του πανηγυρικού λόγου τη μεγάλη αυτή ημέρα της ιστορίας μας. Τιμή για την οποία είμαι βαθιά ευγνώμων, αλλά της οποίας δεν αισθάνομαι εντελώς αντάξιος. Ο ηρωισμός των στρατιωτικών ηγετών, οι αυτοθυσίες του λαού, η επίμονη δράση των πολιτικών, η συμβολή των πλειοκτητών, οι συνεισφορές των εμπόρων και η υποστήριξη των ξένων δυνάμεων, αφενός και αφετέρου ο καταστροφικός διχασμός στρατιωτικών και πολιτικών, η αμοιβαία καχυποψία Πελοποννησίων και Ρουμελιωτών, ο ανταγωνισμός αυτοχθόνων και ετεροχθόνων και η τάση πολλών οπλαρχηγών άλλοτε να πολεμάνε με τους επαναστάτες και άλλοτε εναντίον τους, καθώς και όλοι οι άλλοι παράγοντες που τελικά και απροσδόκητα κατέληξαν στην απελευθέρωση ενός μικρού μέρους του ελλαδικού χώρου, είναι όλα φαινόμενα ιστορικά. Και δυστυχώς, οι ιστορικές γνώσεις που απαιτεί το διακεκριμένο κοινό, το οποίο επίσης μου έχει κάνει την τιμή να είναι εδώ σήμερα, μου λείπουν εντελώς. Και λόγω της μακράς απουσίας μου από την Ελλάδα, μπορώ να πω ότι τουλάχιστον προς το παρόν είμαι ακόμα ετερόχθον, και λόγω του ότι το πεδίο μου, η φιλοσοφία, τίνει να θεωρεί την ιστορία ως μια ενόχληση που εμποδίζει την κατανόηση της πραγματικής φύσης του κόσμου. Ο Νίτσε υπερβάλλει όταν μας κατηγορεί για, όπως το γράφει, παντελή έλλειψη ιστορικής αίσθησης και μίσος προς την ιδέα του γίγνεσθε. Όμως, ακόμα και η φιλοσοφία που αναγνωρίζει και σέβεται την ιστορική φύση του κόσμου και της γνώσης, προσεγγίζει την ιστορία από πολύ αφηρημένη πλευρά. Ευτυχώς για μένα, τα γενέθλια του ελληνικού κράτους συμπίπτουν με τα γενέθλια της ίδιας της Ακαδημίας, που συνεδρίασε για πρώτη φορά στις 25 Μαρτίου του 1926. Ο δε κανονισμός της, σε γλώσσα πια άλλης πια εποχής, ορίζει τα εξής. Κατά την τακτική πανηγυρική συνεδρία της 25 Μαρτίου, καθήν η Ακαδημία εορτάζει την επέτειο της ιδρύσεως αυτής, ως και της Εθνικής Παλιγενεσίας, εκφωνούνται υπό του Προέδρου ή άλλων ακαδημαϊκών κατάλληλοι τη ημέρα λόγοι ή και ποίηματα
ή άλλα λογοτεχνικά έργα σχετικά προς τον αγώνα της αναξαρτησίας ή την σύσταση των σκοπών και των έργων της Ακαδημίας ή αναγινώσκονται σχετικά προς τον αγώνα τούτων ή τους άνδρας αυτού μονογραφία ή άλλη πρωτότυπη μελέτη. Ο σκοπός και το έργο της Ακαδημίας έχουν άμεση σχέση με ένα από τα σημαντικότερα θέματα που απασχόλησαν τους λόγιους εμπνευστές της Επανάστασης. Αναφέρω χαρακτηριστικά τον Ευγένιο Βούλγαρη, τον Δημήτριο Καταρτζή, τον Ρίγα Φεραίο, τον Αδαμάντιο Κοραή και τον Ιώσιπο Μωυσιώδακα, του οποίου δυστυχώς δεν υπάρχει πλέον καμία απεικόνηση, και τους πρωτεργάτες τους, τον Ιωάννη Καποδίστρια φυσικά, τον Γρηγόριο Κωνσταντά και τέλος τον Φίλιππο Ιωάννου, αρχικά πολεμιστή στην Επανάσταση και μετέπειτα καθηγητή φιλοσοφίας, κοσμήτωρα και πρίτανη του Πανεπιστημίου Αθηνών, πολιτικού και τελικά συγγραφέα του επιγράμματος το οποίο δεσπόζει στην αίθουσά μας. Και αν δεν το βλέπετε καλά, δεν το έχω. Δεν το έχω βάλει, αν θέλει. Λυπούμε. Αυτός είναι ο κύριος Φιλίππου. Το επίγραμμα είναι το εξής. «Μούσε ελευθερίοι συνόμιλοι, εταπόδημοι επλάζοντο χρόνων μακρών επαλωτρίης, έμπαλη νοστίσεσαι εσ' Ελλάδα πολυπόθητον, δώραφ Ελλήνων, πεσί νεμουσι φύλλα». Δεν θα το μεταφράσω, διότι έχει άμεση σχέση με το θέμα το οποίο θα εξετάσω κατωτέρω. Η επιστροφή των μισών, των μουσών εκφράζει την ιδεολογία της εποχής που συνέδεε την εθνική ανεξαρτησία της Ελλάδος με την ανάπτυξη της παιδείας. Η δε παιδεία, όπως είχε οργανωθεί από τον Θεόφιλο Κορυδαλαία τον 16ο αιώνα και παρόλες τις από τότε συνεχείς μεταρρυθμίσεις της, είχε σχεδόν ως τις μέρες μας ως βασικό της σκοπό την εκμάθηση των αρχαίων ελληνικών, που ακόμα και σήμερα αποτελούν αναπόσπαστο, αν όχι ίσως και το πιο ευχάριστο ή δημιουργικό στοιχείο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Το επίγραμμα χαιρετίζει την επιστροφή των μουσών, της γνώσης δηλαδή και των τεχνών στην Ελλάδα, μετά από μια μακροχρόνια απουσία, και τους απευθύνεται στην ίδια τη γλώσσα τους. Αντικατοπτρίζοντας έτσι τη σχέση παιδείας και έθνους και τον βίο με τη γλώσσα της αρχαίας Ελλάδος. Ελευθερίοι συνόμιλοι, οι μούσες συνδέουν την απελευθερωμένη Ελλάδα με την αρχαιότητα, πρότυπο της ελευθερίας για το νέο κράτος και για τους εμπνευσμένους από την Δύση διανοούμενους του διαφωτισμού. Το ότι οι μούσες επλάζοντο επαλοδαπίν και η επιστροφή τους χαρακτηρίζεται ως νόστος, συνεπάγεται ότι τουλάχιστον όταν έγραφε ο Φιλίππου, το Βυζάντιο δεν είχε ακόμα ενσωματωθεί στην ιστορία της Ελλάδας και επομένως στις λίγες αυτές γραμμές ελοχεύει μεγάλο μέρος του συμπλέγματος των ιδεών μέσω των οποίων οι Έλληνες λόγοι του διαφωτισμού προετοίμασαν την εθνική παλαιγυρανσία. Ιδέες που ενέπνευσαν το νέο κράτος τα πρώτα χρόνια της ζωής του και που σε μεγάλο βαθμό επιζούν ως σήμερα. Ο όρος παλιγγενεσία συνεπάγεται ότι το νεοσύστατο κράτος αποτελεί την αναγέννηση της αρχαίας Ελλάδας και ενστερνίζεται τα πνευματικά, ηθικά και πολιτικά της ιδεώδη. Αυτό ακριβώς υπονοεί και η φράση «Ελλήνων παιδες». Ένας πληθυσμός που πριν από λίγα ακόμα χρόνια αισθανόταν και ήταν Γρεκοί, οι Ρωμνοί, τώρα εμφανίζονται στην διεθνή σκηνή ως απόγονοι των αρχαίων και τουλάχιστον μετά από την προσπάθεια να τους μιμηθούν, άξιοι να θεωρηθούν και αυτοί οι Έλληνες. Για τα πρώτα χρόνια λοιπόν του ελληνικού κράτους, η έμφαση στην αρχαιότητα και η σχετική απουσία του Βυζαντίου ήταν τουλάχιστον ως στρατηγική απόλυτα σωστή. Τους επέτρεψε να συνδέσουν τον φτωχό
αμόρφωτο, καταπιεσμένο και ουσιαστικά άγνωστο πληθυσμό του ελλαδικού χώρου με ένα από τα πνευματικά, επιστημονικά και πολιτικά πρότυπα της διεθνούς σκέψης και να αποδώσουν στους σύγχρονους Έλληνες κάτι τουλάχιστον από την φύση και την έγκλη των αρχαίων. Επικαλούμενη την ενδυνάμει φύση των συγχρόνων, αυτό δηλαδή που βάσει της καταγωγής τους θα μπορούσαν και πάλι να είναι, και όχι την ενενεργία φύση τους, αυτό δηλαδή που έτυχε να είναι εκείνη ακριβώς την περίοδο, κατάφεραν να τους διαχωρίσουν από τις άλλες φτωχές, αμόρφωτες και καταπιεσμένες μειονότητες που ζούσαν υπό την κυριαρχία των Οθωμανών. Οι Ρωμιοί άξιζαν να απελευθερωθούν, γιατί στην πραγματικότητα, τουλάχιστον εν δυνάμει, ήταν Έλληνες. Έλληνες δηλαδή, η σχέση των οποίων με το παρελθόν θα τους καταστούσε ικανούς να εκτιμήσουν και να ενστερνιστούν τα ιδεώδη του διαφωτισμού. Επομένως, έπρεπε να χειραφετηθούν και από την καταστροφή της τουρκοκρατίας, αλλά και την εποχή εκείνη από την επιρροή του Βυζαντίου, που είχε ταυτιστεί με την οπισθοδρομική απαξίωση των επιτευγμάτων της Δύσης. Η στρατηγική αυτή προσέφερε στους ελληνόφωνους, αλλά και σε άλλους χριστιανούς του βαλκανικού χώρου, ένα νέο ιδεώδες. Την εξομοίωση των νεωτέρων Ελλήνων με τους προγόνους τους, που και εξηγούσε και δικαίωνε τον πόθο για την απελευθέρωση, που ήταν ήδη διάχυτος μεταξύ τους. Τι σημαίνει όμως για τον σύγχρονο ελληνισμό το γεγονός ότι η συνείδησή μας ως λαός και ως έθνος βασίζεται πάνω απ' όλα στο παρελθόν μας, στην απέτηση να φανούμε αντάξει των προγόνων μας. Η μετάβαση από το ενδυνάμει προς το ενενεργία, κατά τον Αριστοτέλη, λαμβάνει χώρα πάντοτε προς το μέλλον, από το Δελανίδη προς την Δρύ, ποτέ από την Δρύ στο Δελανίδη. Μήπως λοιπόν η προσήλωση στο παρελθόν έχει εν μέρη εμποδίσει ένα διαφορετικό αλλά απαραίτητο προσανατολισμό, την αίσθηση δηλαδή ότι η άνθηση του έθνους συνίσταται όχι μόνο στην ανάδειξη ενός ενδόξου παρελθόντος, αλλά και στην δημιουργία ενός καλύτερου μέλλοντος. Μπορούμε, όπως δυστυχώς παρατηρώ συχνά κάνουμε, να απαιτούμε ως κράτος σεβασμό από τους άλλους και υποστήριξη από αυτούς, λόγω απλώς και μόνο της προέλευσής μας? Αυτό είναι ένα ερώτημα στο οποίο δεν έχω απάντηση. Το αφήνω και στρέφομαι προς ένα άλλο, το οποίο έχει δύο πλευρές. Η πρώτη αφορά τη σχέση της ελληνικότητας με τη γλώσσα. Ο Κοραής και οι άλλοι λόγοι της εποχής του πίστευαν ότι η εθνική συνείδηση χωρίς κοινή γλώσσα δεν μπορεί να υπάρξει. Και όμως, τα πρώτα συντάγματα του ελληνικού κράτους αναφέρονται μόνο στη θρησκεία και όχι στα ελληνικά των πολιτών του. Ίσως γιατί ήθελαν να συμπεριλάβουν μη ελληνόφωνους χριστιανούς, όπως παραδείγματος χάρη τους Σουλιώτες. Ίσως όμως γιατί η γνώση των ελληνικών θεωρείται αυτονόητη. Αυτό τουλάχιστον υπονοούν οι περίφημες σημειώσεις του Κοραή στο Σύνταγμα της Επιδαύρου, το πρώτο σύνταγμα που εξέφρασε το ελληνικό κράτος. Ο Κοραής παρατηρεί ότι σύμφωνα με το δεύτερο άρθρο αποκλείονται από την ελληνική πολιτεία και οι Τούρκοι και οι Ιουδαίοι και δικαίως προς το παρόν. Αλλά όχι διότι δεν είναι Έλληνες, ουδέ διότι δεν πιστεύουν εις Χριστόν, αλλά δι' άλλας αιτίας, οι οποίες για τον Κοραή ήταν η έχθρα που πίστευε ότι και Τούρκοι και Ιουδαίοι αισθάνονται εναντίον των Ελλήνων. Είναι όμως των Ελλήνων χριστιανών, εσύ. Είναι όμως διατεθειμένος να τους αναγνωρίσει, αφού πρώτα τους καταστήσουμε άξιους να συμπολιτεύονται με εμάς, δηλαδή, και αυτό είναι σημαντικό, να γράφωσει και να λαλώσει ακολύτως και απαραλλάκτως ως η Γρεκή των Γρεκών την συνήθη κοινή γλώσσα, την αριθμητική και ό,τι άλλο παραδίδεται στα κοινά των χριστιανών σχολεία,
πλην της κατηχήσεως των χριστιανών. Για την πλήρη όμως απόλαυση όλων των πολιτικών δικαίων, ο Κοραής απαιτεί, παρά την κοινή των γρεκών γλώσσων, να γνωρίζωσαν και την παλαιάν ελληνική, δηλαδή τα αρχαία. Και ελπίζει ότι με μια τέτοια εκπαίδευση θα πιστούν τελικά για την ανωτερότητα της Ορθοδοξίας, ώστε και αν δεν την ασπαστούν επίσημα, σημαίνει ότι ούτε οι Ιουδαίοι οι Τούρκοι την στολήν μόνον να διαφέρουσιν από τους Γρεκούς. Συμπεραίνω λοιπόν ότι ο Κοραής θεωρούσε τη γλώσσα ως ίδιο της ελληνικότητας. Και ο Παπαρηγόπουλος, ο Ψυχάρης και πολλοί άλλοι φυσικά τον ακολουθούν. Σήμερα που και μουσουλμάνοι και Ιουδαίοι και άτομα που δεν μιλάν πια ελληνικά έχουν γίνει Έλληνες, οι Έλληνες πολίτες, η συμβολή της θρησκείας και της γλώσσας έχει σχετικά περιοριστεί. Τουλάχιστον σε σχέση με την τυπική έννοια της ελληνικότητας με τα διαβατήρια. Επιτρέψτε μου όμως να αναφερθώ σε μια πιο άτυπη πλευρά του θέματος, στην ελληνικότητα ως συνείδηση, ως μια ταύτιση με την Ελλάδα, ανεξάρτητη από τυπικούς δεσμούς. Εδώ αναφέρομαι στη διασπορά, στους ετερόχθονες, μεταξύ των οποίων, όπως σας είπα, προς το παρόν ανήκω και εγώ. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, για παράδειγμα, η γνώση των ελληνικών και η σχέση της κάθε νέας γενιάς με τον τόπο συνεχώς υποχωρούν. Το 1939, ο Μανώλης Τριανταφυλλίδης, που μελέτησε επιτόπου την γλώσσα των Ελληνοαμερικανών, υπολόγισε ότι σχεδόν όλοι από τους 700.000 μετανάστες που ζούσαν τότε εκεί μιλούσαν ελληνικά, αν προσθέτει, λογαριάσουμε μαζί και τα παιδιά τους, που δεν μιλούν ωστόσο όλα ελληνικά. Τα δε παιδιά των παιδιών τους και τα παιδιά αυτών των παιδιών τα μιλούν ακόμα λιγότερο. Σήμερα, από το περίπου 1.300.000 ανθρώπων που αυτοχαρακτηρίζονται ως Έλληνες στις Ηνωμένες Πολιτείες, μόνο 300.000 κατέχουν τη γλώσσα μας. Διάφοροι πρακτικοί και κοινωνικοί λόγοι έχουν συμβάλει στην σταδιακή υποχώρηση των ελληνικών, καθώς και το πρόβλημα της έλλειψης σχολείων, διδακτικού υλικού και κυρίως ικανών δασκάλων. Ένα πρόβλημα το οποίο είχε ήδη τεθεί από τον Επίσκοπο της Βοστόνης το 1926, αποτέλεσε κεντρικό ενδιαφέρον και αφιερώθηκε πολύ σε αυτό ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής και μετέπειτα Πατριάρχης Αθηναγόρας και παραμένει άλυτο, εντελώς άλυτο, ακόμα και σήμερα. Και ακόμα χειρότερα, ανίκανο να προκαλέσει το ενδιαφέρον του κράτους. Χαρακτηριστικά, τα περισσότερα παράπονα αφορούν τον τρόπο της διδασκαλίας, ο οποίος την καθιστά αποκρουστική στους μαθητές και επομένως κάνουν το παν για να την αποφύγουν. Αν λοιπόν η γλώσσα είναι αναγκαία συνθήκη της ελληνικότητας, ο ελληνισμός της Αμερικής είναι καταδικασμένος να εξαφανιστεί. Και το ότι η γλώσσα της Ελλάδας, η οποία ξεκίνησε από τη διασπορά της, χάνεται πρώτα απ' όλα μέσω της διασποράς της, αποτελεί μια δυσάρεστη και δυσίωνη ηρωνία. Το πρόβλημα είναι εξαιρετικά σοβαρό και χρειάζεται μεγάλη προσοχή και από το κράτος και από το δικό μας ίδρυμα. Δεν θα το λύσουμε απόψε. Το θέμα όμως της διδασκαλίας των ελληνικών οδηγεί στην δεύτερη πλευρά του ερωτήματος που με απασχολεί και εμπλέκει άμεσα και ίσως πρώτιστα την διδασκαλία των αρχαίων, η οποία τόσο προβλημάτισε τους διανοούμενους του διαφωτισμού. Συγχωρείτε. Ο λόγος που τους απασχόλησε ήταν ότι η επίκληση της καταγωγής των Ρωμιών από τους αρχαίους Έλληνες ήταν αδιανόητη χωρίς την ύπαρξη κάποιου συνδετικού κρίκου μεταξύ τους
Ένα ρόλο που εκείνη την εποχή η γλώσσα ήταν η πιο κατάλληλη να τον παράσει. Αν και ο Καταρτζής, ο Ρήγας και ο Μωυσιόδοξος θεώρησαν ότι η καθημερινή ήταν ικανή να διαρκειολογήσει τον δεσμό των Ρωμιών με τους Έλληνες και επιπλέον να χρησιμέψει για τις ανάγκες της σύγχρονης επιστήμης, συνδέοντας τους έτσι με την Δύση, ο Κοραής, όπως ξέρουμε, προτίμησε μια εξευγενισμένη μορφή της καθομιλουμένης, ενώ ο Ευγένιος Βούλγαρης πίστευε ότι μόνο η γλώσσα των αρχαίων ή μια αρκετά πολύ αρχαΐζωσα εκδοχή της ήταν ικανή να επιφέρει την πνευματική αναγέννηση των συγχρόνων του. Και έγραψε πάλι περίφημα «Εξειδικταίων άρα ταχυδαϊστή φιλοσοφήν επαγγελόμενα βιβλιδάρια». Όλοι τους όμως, ακόμα και οι οπαδοί της καθομιλουμένης, συμφώνησαν ότι η εκμάθηση των αρχαίων ελληνικών, που την θεωρούσαν απαραίτητη για τη γλωσσική, αλλά και για την ηθική και πολιτική ανάπλαση του λαού, έπρεπε να είναι ο πιο σημαντικός σκοπός του εκπαιδευτικού συστήματος του νέου κράτους. Όμως, η διδασκαλία των αρχαίων εκείνη την εποχή ήταν δύσκολη, στεγνή και καθόλου αποτελεσματική. Αν, όπως πίστευαν οι κάτοικοι του νέου κράτους, αν όπως πίστευαν οι διανοούμενοι, οι κάτοικοι του νέου κράτους θα μιλούσαν σωστά τα νέα ελληνικά μόνο αν μάθαιναν καλά τα αρχαία, η διδασκαλία της προγονικής τους γλώσσας έπρεπε να τεθεί σε εντελώς διαφορετική βάση. Γιατί να είναι βαρετή, κουραστική και χρονοβόρα? Ένας λόγος για πολλούς ανθρώπους ήταν ότι τα αρχαία ελληνικά είναι από τη φύση τους δύσκολα. Ο Μωυσιόδοξ απαντά. Είναι μια δικαιολογία πάντια αβαρής το να λέγομεν πως η έξιση της ελληνικής είναι εκ φύσεως δεινή και πως δια τούτο αργεί να μανθάνεται. Μήτε η λατινική δεν είναι ήτον δεινή, ίσως, όμως ένας νέος Ιταλός μανθάνει αυτήν εις τέσσερας χρόνους, όπου ένας νέος Έλλην δεν μανθάνει την ελληνική ούτε εις οκτώ. Η αιτία της αποτυχίας της εκμάθησης των αρχαίων ελληνικών δεν ήταν η δυσκολία, ήταν η διδασκαλία τους. Και συνεχίζει. Θα σας διαβάσω. Όταν ο δάσκαλος γράφει «βάλει καταρχάς το πεδίο στην γραμματική», ούτε να υποχρεεί αυτό πάντα να μανθάνει κατά σειράν ή πάντα να αποστηθίζει. Είδη, σχήματα, εξαιρέσεις, σημειώσεις κτλ. Κτλ. Δεν θα διαβάσω όλα αυτά. Πάντα είναι πράγματα ή δυσνόητα ή άχρηστα ή περιτά της αρχαρίης. Το όφελος το οποίο κομίζει ο μαθητής από την μαθητείαν αυτού είναι κυρίως αύξησης δυσκολίας, παράτασης καιρού και σύγχυσης ιδεών. Με τη σειρά του, ο Ρήγας εξηγεί στους αναγνώστες του ότι στην φυσική απάνθηση που έγραψε χρησιμοποίησε όχι την αρχαΐζουσα γλώσσα την οποία χρησιμοποιεί στην αφιέρωση του έργου του σε έναν ξένο πρίγκιπα, αλλά τη γλώσσα του λαού. Η αιτία, γράφει ο Ρήγας, όπου μετεχειρείς την απλού νύφος, ήταν για να μην προξενήσω με την γρυφότητα του ελληνισμού στους άλλους εκείνο όπου ο ίδιος έπαθε σπουδάζοντας και να αποφύγω και το του σοφού, του Ρουσό εννοεί, ήγουν ο μαθητής ακούει την ομιλία του διδασκάλου του στην παράδοση καθώς στα σπάργανα ακούει την πολυλογία της τροφού του. Με φαίνεται πως αναθρέφοντας τον χωρίς να καταλαμβάνει τίποτες από όσα τον λέγουν, ωφελείται καθ' υπερβολήν. Οι αντιρρήσεις του Κοραή είναι ακριβώς παράλληλες. Ερωτώ, γράφει ο Κοραής, αν είναι δίκαιον, ενώσω η αλλογενής αναγινώσκουση του σκόπους των ημετέρων προγόνων εις διορθωμένας εκδόσεις, να τους λαμβάνομεν εμείς οι καυχόμενοι εκείνων απόγονοι, εσφαλμένους από χείρας αγραμμάτων εκδοτών ή
ρωτώ, αν είναι τίμιον, ενός ο τρυφός είναι εκείνη των καθαρών άρτων της ελληνικής τραπέζης, να λιμάζομεν εμείς ή να τρεφόμεθα με τα πίτυρα της ημετέρας γραμματικής. Ενώ παρατηρεί ότι η δημοσίευση αναρρύθμων γραμματικών, η οποία πολιορκούσε τα ελληνικά φροντιστήρια με τόση βλάβη των σπουδαζόντων την γλώσσα, ώστε πράγμα παράδοξον αλλά κατά δυστυχίαν αληθέστατον, περισσότερον ήθελο φελήσει το γένος σήμερον ως της καίει παρά ως της γράφει γραμματικάς. Η υπερβολική έμφαση στη γραμματική εμπόδιζε, αντί να βοηθήσει την κατανόηση των έργων των αρχαίων, μέσω των οποίων οι διανοούμενοι του διαφωτισμού ελπίζαν να ανυψώσουν το επίπεδο των νέων Ελλήνων. Ποια λοιπόν ήταν η επίδραση που είχαν οι αντιρρήσεις τους στην διδασκαλία των αρχαίων στο νέο κράτος, αντιρρήσεις τις οποίες είχαν εκφράσει τόσο καθαρά? Η απάντηση είναι δυστυχώς προφανής. Απολύτως καμία. 250 σχεδόν χρόνια χωρίζουν την απέχθεια που χαρακτηρίζει την αντίδραση του Μωυσιώδεκα στην διδασκαλία των αρχαίων και γράφει «Και τη αληθεία εγώ ανατριχιάζω, ο Σάκης ανακαλώ εις την μνήμη μου εκείνους τους ατλαντικούς κόπους και εκείνους τους απέραντους καιρούς με τους οποίους κατέτριβον την πτωχή νεότητά μου ανά τα διάφορα γυμνάσια, ενώ οι ασκήσεις, διδασκόμενος την έξιν της ελληνικής». 250 χρόνια μετά, και παρόλα τα αυτά, τίποτα δεν διαχωρίζει την απέχθεια του Μωυσιώδεκα από την αδιαφορία με την οποία αντιμετωπίζει το μάθημα, όπως διδάσκεται σήμερα, ένας σύγχρονος φοιτητής του Λυκείου. Έτσι λέει, όπως γίνεται το μάθημα, πηγαίνουμε, το διαβάζουμε, μας λένε τη μετάφραση, το γράφουμε. Αυτό είναι όλο. Α, και μας βάζουν κάποιες ασκήσεις. Αν άλλαζε ο τρόπος τελείως, όλοι θα είχαμε μια μαζική προσήλωση στο μάθημα των αρχαίων. Είμαι σίγουρος γι' αυτό. Αλλά και ο Μωυσιώδεξ και ο μαθητής, όπως φαίνεται και από τις διδάσεις άλλων συγχρόνων μαθητών, παραδείγματος χάρη, διδασκόμαστε αποσπάσματα νεοελληνικών κειμένων χωρίς καμία συνοχή, που περισσότερο αποστροφή προκαλούν παρά επιθυμία να βυθιστεί ο έφηβος στα αυτή την άβυσσο μαγείας που κρύβεται πίσω από ένα αποκομμένο τμήμα βιβλίου. Και όλοι τους διαμαρτύρονται ακριβώς για το ίδιο πρόβλημα. Για την υπερβολική έμφαση που η διδασκαλία των αρχαίων και τότε και τώρα δίνει στα τυπικά στοιχεία της γλώσσας, χρησιμοποιώντας τα αρχαία κείμενα ως πηγές γραμματικών παραδειγμάτων και ασκήσεων, με λίγη ως καμία προσοχή στο περιεχόμενό τους. Είναι αξιοσημείωτο, αν όχι εκπληκτικό, ότι οι ίδιες διαμαρτυρίες εκφράζονται σε κάθε εποχή της σύγχρονης ιστορίας μας. Και επομένως, έπεται, ότι για να υπάρχουν αυτά τα παράπονα και διαμαρτυρίες, η διδασκαλία της γλώσσας έχει παραμείνει η αυτή. Και έχω μερικά παραδείγματα. Αυτός είναι ο μαθητής που σας είπα μόλις τώρα. Από το 1842 ένα εγχειρίδιο, του οποίου ο συγγραφέας λέει «Εγώ θα τα κάνω καλύτερα». Λέει «Η βαθυτέρα και φιλοσοφικότερα των συγγραφέων ανάπτυξης παραμελείται ολικώς. Και ενώ οι παιδες γυμναζόμενοι στην σπουδή της γλώσσης όφυλον να εξαρρύονται ταυτοχρόνως και τους ανεκτιμήτους εκείνους θησαυρούς, τους διασπαρμένους εις τα συγγράμματα των αθανάτων προγόνων μας, ουδέ εις περί τούτου γίνεται λόγος». Λίγο αργότερα, ο Αντώνιος Φατσέας, επτανήσιος λόγιος και καθηγητής, γράφει «Απαρχής μέχρι τέλους της σπουδής μας κυριεύει η γραμματική, αρχίζοντας χωρίς να την εννοώμεν και τελευτώντας χωρίς να την μάθουμε. Μόλις αρχίσει να αναγυνώσκει ο μαθητής, αρχίζει της γραμματικής το παπαγάλισμα. Γραμματικήν ψιδακίζει στο ελληνικά σχολεία, γραμματικήν στα γυμνάσια και εις αυτό το πανεπιστήμιον με την γραμματικήν ξεδιψά. Μη δυνηθείς να χορτάσει, να ανιχορτάσει εις τα κατώτερα σχολεία». Και δεν θέλω να συνεχίσω. Πάνω στο επόμενο.
από τον Παναγή Λορεντζάτο, συγγραφέα πολλών γραμματικών και συντακτικών, ο οποίος παραπονιέται ότι η διδασκαλία στα αρχαία κείμενα από τον καθηγητή γινόταν με το σταγονόμετρο. Μέσα στον χρόνο, ο καθηγητής σπάνια φορά ερμήνευε το πολύ 200 στίχους από ένα ποίημα ή 20 σελίδες από ένα πεζό συγγραφέα. Όταν διδάσκουμε, όπως διδάσκουμε τα αρχαία ελληνικά, η αγωνία μας και ο παραδαρμός μας, με γλωσσικές παρατηρήσεις για την καθαρεύουσα και την αρχαία γλώσσα, κάνει να μας ξεφεύγουν τα νοήματα και το περιεχόμενο στον κάθε ποιητή ή συγγραφέα. Και πιο πρόσφατα, ο Κακριβής παραπονιέται ότι όλα χωρίς εξαίρεση τα κείμενα, όλα οδηγούν την διδασκαλία της γραμματικής και του συντακτικού της Αττικής γλώσσας. Πώς θα μπορούσαμε να εξηγήσουμε την επιβίωση αυτού του τρόπου διδασκαλίας παρά τις επικρίσεις που έχει δεχτεί αδιάκοπα για ένα τέταρτο μια χιλιτηρίδα. Παρόλο που όλοι πιστεύουν και συμφωνούν ότι καθιστά την εκμάθηση των αρχαίων βαρετή, δύσκολη και άχρηστη για τους μαθητές και προκαλεί την αγανάκτηση πολλών από τους δασκάλους της. Παρά την πλήρη αποτυχία του να μας εξοικειώσει με τα κείμενα των αρχαίων και να μας παράσχει τα διδάγματα που οι λόγοι του διαφωτισμού και όλες ως τώρα οι εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις έχουν υποσχεθεί, ένα άλλο, εδώ είναι το ένα βασιλικό διάταγμα του 1961, σκοπός της διδασκαλίας των αρχαίων ελληνικών είναι γενικός μεν η διενεργητικής προσοικειώσεως και ολοκληρωτικής βιώσεως του πνευματικού και αξιολογικού περιεχομένου των κλασικών συγγραφέων, θεμελίωσης της διανοητικής αναπτύξεως του ηθικού και πατριωτικού κλπ. Πιστεύω ότι πίσω από την διόνυση αυτής της κατάστασης υποβόσκει μια φιλοσοφική αντιμετώπιση της γλώσσας που φαίνεται τόσο φυσιολογική που ακόμα και ο ίδιος ο Μωυσιόδαξ την δέχεται χωρίς συνέστηση της βλάβης που προκαλεί. Η αρχή δηλαδή, όπως γράφει, ότι το σκοπιμότατον τέλος της αναγνώσεως είναι κυρίως η κατάληψη της ελληνικής. Αυτό ακούγεται λογικά, όπως και η έκφραση «μαθαίνω ελληνικά» και πολλές άλλες. Στην πραγματικότητα όμως, αντιστρέφει τη σωστή κατεύθυνση της εκμάθησης κάθε γλώσσας που, κανονικά, βασίζεται στην αντίθετη ακριβώς αρχή. Δηλαδή, ότι το σκοπιμότατον τέλος της κατάληψης της ελληνικής είναι κυρίως η ανάγνωση. Σκοπός της εκμάθησης των αρχαίων ελληνικών είναι η ικανότητα να διαβάζουμε τον Πλάτωνα ή τη Σαπφό ή τον Ευκλήδη ή τον Όμηρο. Δεν διαβάζουμε τους αρχαίους για να μάθουμε τη γλώσσα τους, παρά μόνο στα πρώτα μας βήματα. Μαθαίνουμε τη γλώσσα τους για να τους διαβάσουμε. Παρόλο που είναι ως ένα βαθμό απαραίτητη για την ανάγνωση και κατανόηση της αρχαίας γραμματείας, η γνώση της γραμματικής δεν είναι ο σκοπός της διδασκαλίας της, αλλά το μέσο χωρίς το οποίο ο σκοπός της διδασκαλίας των αρχαίων δεν είναι εφικτός. Ο Μέγας Βασίλειος ήξερε πολύ καλά ότι οι συμβουλές του προς τους νέους, όπως αν εξ ελληνικών ωφελήν των λόγων, απαιτούσαν την ικανότητα να τους διαβάσουν και όχι μόνο να μπορούν να αναγνωρίσουν, παραδείγματος χάρη, τα δευτερόκλητα επίθετα ή όλα τα εισμυρίματα που υπάρχουν εκεί μέσα. Πολλές φορές η πρωτιά της γραμματικής υποστηρίζεται με την επίκληση της ομορφιάς ή της ανωτερότητας των αρχαίων ελληνικών σε σχέση με άλλες γλώσσες. Αλλά και η άποψη αυτή προϋποθέτει μια πολύ προβληματική φιλοσοφική τοποθέτηση. Την πεποίθηση δηλαδή ότι η ομορφιά και η ανωτερότητα των ελληνικών είναι χαρακτηριστικό της ίδιας της γλώσσας. Χαρακτηριστικά που της ανήκουν ανεξάρτητα από το τι έχει γραφεί σε αυτήν. Αυτό αποτελεί μια πραγμοποίηση, την ιδέα ότι η γλώσσα είναι ένα αντικείμενο παράλληλο με όλα τα άλλα, την αντιμετώπιση της ως ένα αυτοδύναμο και αυτοτελές αντικείμενο, σύστοιχο με τα κείμενα που την χρησιμοποιούν. Η εκμάθηση των αρχαίων, επομένως,
αποκτά τον δικό της σκοπό, ανεξάρτητο από την ανάγνωση των κειμένων και η γραμματική και τα τυπικά χαρακτηριστικά της αποτελούν πλέον το σκοπό της διδασκαλίας τους, ενώ τα κείμενα που την χρησιμοποιούν αποτελούν απλώς μέσα για την επίτευξή της. Όμως η γλώσσα είναι κυρίως ένα μέσο, ένα σύστημα αναπαράστασης, a medium, παράλληλο όχι με την πολιτεία του Πλάτωνος ή με τις ιστορίες του Θουκυδίδη, αλλά με τη ζωγραφική, με τη μουσική ή ακόμα, επιτρέψτε μου, με την τηλεόραση. Και όπως η γραφή, παρόλες τις αντιρρήσεις του πλατωνικού Φέδρου, δεν είναι αφεαυτής ούτε ωφέλιμη ούτε βλαβερή, έτσι και τα αρχαία ελληνικά ως γλώσσα δεν είναι καθ' αυτά ούτε ωραία, ούτε άσχημα, ούτε ανώτερα, ούτε κατώτερα των άλλων. Μη με παρεξηγήσετε, δεν αρνούμε καθόλου γιατί η αξία των ελληνικών είναι τεράστια. Η αξία τους όμως δεν προέρχεται από τα τυπικά τους χαρακτηριστικά, αλλά αντίθετα από τα κείμενα, δηλαδή από τις ιδέες που εκφράζουν και χρησιμοποιούν. Οι λάτρεις των ελληνικών δεν θαυμάζουν το απαρέμφατο ή την αντικειμενική γενική, αλλά τη λογοτεχνία με την πλατύτερη δυνατή έννοια των αρχαίων συγγραφέων. Επιπλέον, τα κείμενα που έχουν διασωθεί, συχνά επειδή ήταν δημοφιλή στην εποχή τους και κυκλοφορούσαν σε πολλά αντίτυπα, είναι γενικά υψηλής ποιότητας. Αλλά επίσης αντιπροσωπεύουν ένα απειροελάχιστο ποσοστό της αρχαίας συγγραφικής παραγωγής. Περίπου 32 τραγωδίες από τις πάνω από 300 ίσως που συνέγραψαν οι τρεις μεγάλοι τραγικοί και από τις κυριολεκτικά χιλιάδες που παρουσιάστηκαν στην Αθήνα επί έναν αιώνα. Ποια θα ήταν η αντίδρασή μας στα ελληνικά αν είχαμε το σύνολο των γραπτών κειμένων? Τι θα θαυμάζαμε αν, όπως σε όλες τις γλώσσες, για κάθε ποικιλόθρανα Αφροδίτα, ποικιλόθρανα θάνατα Αφροδίτα, παιδί ως δολόπλοκα, λύσω μέσα κτλ, υπήρχαν αμέτρητα, πιστεύω το φίλο, ο φίλος των φίλων εν πόνης και κινδύνης ου λύπη. Ακριβώς ό,τι θαυμάζουμε και σήμερα, αλλά θα το κάνουμε συνειδητά. Δηλαδή, δεν θα θαυμάζαμε τη γλώσσα, αλλά την χρήση της από τους συγγραφείς της. Δηλαδή, θα θαυμάζαμε τους συγγραφείς της. Οι λόγοι του διαφωτισμού οραματίστηκαν μια Ελλάδα που θα ξαναέβρισκε την αρετή των προγόνων της μέσα από την παιδεία. Το όραμά τους δεν έχει ακόμα υλοποιηθεί, εν μέρη γιατί η φιλοσοφική θεώρηση της γλώσσας που ανέφερα συνεχίζει να καθορίζει την διδασκαλία των αρχαίων και συνεχίζει να ελκύει ακόμα, όπως και νομοσιόδακα, τους επικριτές της διδασκαλίας αυτής. Η ελκυστικότητα της όμως δεν αρκεί για να εξηγήσει την επιμονή με την οποία η διδασκαλία των αρχαίων έχει παραμείνει ουσιαστικά αναλύωτη, αμετάβλητη για δύο αιώνες. Ιδιαίτερα γιατί η τυπολατρεία είναι εντελώς ασύμβατη με τους λόγους που επικαλείται η πολιτεία για την προγωγή της. Δεν χρησιμεύει για κανένα από τα ζητούμενα του αναλυτικού προγράμματος σπουδών. Δεν θυμάμαι αν το έχω εκεί ή όχι. Όχι. Συγγνώμη. Δεν πρόφτασα να κοιτάξω τα slides σε σχέση με την ομιλία μου, γιατί δεν είμαι εντελώς. Γιατί? Συγχωρείτε. Δυστυχώς δεν υπάρχει. Κάπως σταμάτησε. Δεν με συγχωρείτε πολύ. Δεν έχει σημασία. Θα με ακούσετε εμένα. Αν με ακούτε. Το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών δικαιολογεί την διδασκαλία των αρχαίων γιατί ισχυρίζεται τους εξής σκοπούς. Πρώτον,
την γνωριμία των μαθητών με την πνευματική δημιουργία των αρχαίων Ελλήνων και την επίδρασή τους στην σύγχρονη Ελλάδα και στον δυτικό πολιτισμό, με την πολυπλοκότητα των ιδεολογικών διαστάσεων του αρχαίου κόσμου και τέλος με την ευκαιρία να, όπως γράφει, να ανακαλύψουν και να εκτιμήσουν την λογοτεχνική αξία των αρχαίων κειμένων. Η τύχη των αρχαίων στην Ελλάδα έχει πολλά κοινά με την τύχη των νέων ελληνικών μεταξύ της Διασποράς. Το ενδιαφέρον των μαθητών και η αίσθηση ότι αξίζει να τα μάθουν μειώνονται σταδιακά, αλλά σταθερά, και η διδασκαλία τους αποθεί αν την ελκύει. Υπάρχει λύση? Δεν ξέρω. Ξέρω όμως ότι αν θέλουμε να φανούμε αντάξιοι όχι μόνο των μακρινών, αλλά και των πλησιεστέρων μας προγόνων, των λογίων, των στρατιωτικών, των πολιτικών, των γνωστών και αγνώστων που αφιέρωσαν και θυσίασαν τη ζωή τους για την απελευθέρωση, πρέπει να οδηγηθούμε από το πνεύμα και όχι από το γράμμα των προσπαθειών τους. Η αίσθηση της συνοχής των χριστιανών ελληνοφώνων των Βαλκανίων υπήρχε ήδη πριν τη δημιουργία του έθνους και η εθνική κοινότητα συστήθηκε πάνω χρησιμοποιήθηκε για να επανασυστήσει το λογικό αυτό σύνολο σε μια εθνική κοινότητα. Όπως είδαμε, παρά την εξαιρετικά στενή και σημαντική σχέση του κράτους με την Εκκλησία, η Ορθοδοξία δεν αποτελεί πλέον τυπικό αναγκαίο στοιχείο της ελληνικότητας. Μήπως λοιπόν τα αρχαία, παρά τον κεντρικό τους ρόλο στην παλιγγενεσία, δεν είναι πια απαραίτητα για την ελληνική παιδεία? Και μήπως τα νέα ελληνικά δεν απαιτούνται πια για τους κατοίκους Διασποράς? Και στα δύο ερωτήματα απαντώ αρνητικά, αν και για διαφορετικούς λόγους. Η διδασκαλία των αρχαίων, νομίζω, πρέπει να συνεχιστεί, έστω και προαιρετικά, όχι όμως αναγκαία, γιατί αποτελούν μέρος ή αναπόσπαστο μέρος, μάλλον, της εθνικής συνείδησης. Ο λόγος είναι οι ομοιότητες τους, παρά τις διαφορές τους με την αρχαία γλώσσα. Λέω καταρχήν, γιατί η διδασκαλία τους έχει συχνά το αντίθετο αποτέλεσμα. Ποτέ δεν θα ξεχάσω την έκπληξη και την απογοήτευσή μου όταν πρωτοετής φοιτητής στην Αμερική, μετά 6 χρόνια της μελέτης των αρχαίων ελληνικών σε γυμνάσιο κλασικής κατευθύνσεως στην Αθήνα, όπου διαβάσαμε την Αντιγόνη του Σοφοκλέους χωρίς τα χωρικά, γιατί είχαν θεωρηθεί εξαιρετικά δύσκολα, τοποθετήθηκα στο 3ο εξάμηνο της διδασκαλίας των αρχαίων ελληνικών στην Αμερική. Μετά 6 χρόνια εδώ, 3ο εξάμηνο. Στο 3ο εξάμηνο αυτό, όπου στο μισό διάστημα από την τελευταία μου χρονιά στο γυμνάσιο, διαβάσαμε όλη την Αντιγόνη και φυσικά τα χωρικά της επίσης. Πρέπει, νομίζω, να ακολουθήσουμε το σύστημα που επιτρέπει σε ομιλητές ξένων γλωσσών να ξεπερνάνε σε 3 εξάμηνα αυτά που εμείς καταφέρνουμε σε 12. Αυτό απαιτεί ριζική αλλαγή του προσανατολισμού της διδασκαλίας από τη μηχανική αποστήθηση των κανόνων προς την εφαρμογή των πιο σημαντικών από αυτούς στα αρχαία κείμενα που αποτελούν το κύριο αντικείμενο της εκπαίδευσης. Και είναι απαραίτητο να προσελκύσουμε τους μαθητές στα αρχαία πριν ακόμα αρχίσουν τη μελέτη τους, ώστε να είναι πρόθυμοι να τις αφοσιωθούν, έχοντας διδαχθεί, πάντα υπό την πρόθεση ότι διδάσκονται καλά, από τα πρώτα ήδη χρόνια του σχολείου, κατάλληλα αρχαία κείμενα σε μετάφραση, παραδείγματος χάρη τον Έσωπο, τον Λουκιανό, τον Ηρόδοτο ή και μέρη του Ομήρου. Γιατί επιμένω στη μελέτη των αρχαίων? Επιστρέφω και πάλι στον Μωυσιόδακα, που παρόλο τον θαυμασμό του προς αυτούς, δεν τους μυθοποίησε. Τους απέδωσε μια πεπερασμένη και ατελή φύση, όπως και οι επίλοιποι άνθρωποι. Ευάλωτοι από την μαγκανία της απάτης, την βραχύτητα του βίου και την ανομαλία του καιρού. Άνθρωποι με απόψεις και σωστές,
αλλά και λανθασμένες, με θεσμούς αξιοθαύμαστους, αλλά και απαράδεκτους, και τους οποίους οφείλουμε να αναγνωρίσουμε. Σήμερα, που οι πολιτιστικές διαφορές δεν περιορίζονται πια σε διαφορετικά γεωγραφικά πλαίσια, αλλά αποτελούν μέρος της ζωής του καθενός μας, η αντιμετώπιση των αμιμήτων, αλλά ακόμα περισσότερο των διαφορών τους μεταξύ ημών και εκείνων, μπορεί να χρησιμεύσει ως πρότυπο της κατανόησης, του θαυμασμού, αλλά και της απόρριψης των διαφορετικών προσεγγίσεων του κόσμου και της ζωής που μας τριγυρίζουν. Οι αρχαίοι ίσως είναι επίκαιροι και επικυρώνουν διάφορες θετικές μας πεποιθήσεις. Είναι όμως και βαθιά ανεπίκαιροι. Μας παρέχουν και πρότυπα προς αποφυγή, αλλά και αξίες και τρόπους ζωής που μας απαξενώνουν και ίσως να μας αποξενώνουν σωστά από την καθημερινότητά μας. Οι αρχαίοι δεν μας ανυψώνουν ηθικά με τη στενή έρεια του όρου. Η γνώση τους όμως μας κάνει πιο ενδιαφέροντες, πιο πολύπλευρους. Ικανούς να δούμε τον κόσμο από μια διαφορετική σκοπιά, να καταλάβουμε και ίσως να επιτύχουμε να συνεννοηθούμε με τους άλλους. Μας καθιστά δηλαδή πολίτες του κόσμου. Και αν η εκμάθηση των αρχαίων ήταν για τους λόγιους της Επανάστασης απαραίτητη για τη σύσταση του έθνους, αλλά επίσης για την ενσωμάτωση των επιστημονικών και πολιτικών κατακτήσεων του νέου κόσμου, η μελέτη των αρχαίων, έστω και με διαφορετική διάρθρωση, ίσως είναι ο καλύτερος τρόπος να τους φανούμε αντάξει. Το πρόβλημα της διασποράς είναι διαφορετικό. Ο απόδημος ελληνισμός έχει τεράστιες δυνατότητες να συμβάλλει στην πρόοδο της Ελλάδας, αλλά γι' αυτό πρέπει να διατηρηθεί ως ελληνισμός. Η επιβίωση της γλώσσας συνεπάγεται την επιβίωση της διασποράς και η διδασκαλία της πρέπει να αποτελέσει για ίσως πρώτη φορά κεντρικό σκοπό του κράτους. Η γλώσσα των μεταναστών, χωρίς να είναι πια απαραίτητο στοιχείο της, είναι στενά συνδεδεμένη με την ελληνική συνείδηση, αλλά, επαναλαμβάνω, η διδασκαλία της τους αποτρέπει από τη μάθησή της. Ίσως λοιπόν, όπως και εδώ προτείνω, είναι προτιμότερο να εξοικειώνονται πρώτα με την ελληνική παράδοση, την ιστορία, τη λογοτεχνία και τα άλλα της στοιχεία, έστω και αν αυτό γίνεται στα αγγλικά, με σκοπό να προβληθεί το ενδιαφέρον και πολύ σπουδαιότερο η αγάπη τους για τον τόπο, που πιθανώς να τους ελκύσει μετά και προς την γλώσσα. Η ελληνική συνείδηση, απλοποιώ πάρα πολύ εδώ, συνίσταται στην αίσθηση ότι οι επιτυχίες και οι αποτυχίες της Ελλάδας είναι δικές μας επιτυχίες ή αποτυχίες. Ότι τα ενδιαφέροντά μας και τα δικά της δεν διαχωρίζονται. Ότι είμαστε διατεθειμένοι να υποτάξουμε τις προσωπικές μας επιθυμίες στις δικές της. Ότι όταν προσβάλλεται η Ελλάδα, προσβαλλόμαστε και εμείς οι ίδιοι. Τι εξηγεί μια τέτοια ταύτιση? Η ελληνική ταυτότητα βασίζεται σε ένα βαθύ συναισθηματικό δεσμό με την ελληνική παράδοση, στην αγάπη για τον τόπο που μπορεί να δημιουργηθεί, να προκληθεί με πολλούς διαφορετικούς τρόπους και όχι μόνο από τη γλώσσα. Ούτως ή άλλως, σημασία δεν έχουν, όπως έχω πει, τα τυπικά στοιχεία της γλώσσας, αλλά η πνευματική της υφή, οι ιδέες, τα συναισθήματα και οι αρχές, που η γνώση της αρχαίας μας επιτρέπει να ανακαλύψουμε, να καταλάβουμε και να εκφράσουμε. Καθώς επίσης και η κοινωνική της διάσταση, η οποία στο εξωτερικό είναι πάρα πολύ σημαντική, διότι παιδιά που μιλάνε ελληνικά δημιουργούν ομάδες και αυτό εντείνει ακόμα το ενδιαφέρον τους για τον τόπο. Η αγάπη αυτή που ανέφερα δεν είναι ένα απλό συνέστημα. Εκφράζεται στην περιφορά μας με διάφορες μορφές. Τη γνώση της γλώσσας, την αφοσίωση στη θρησκεία, ίσως την εγκατάσταση στην Ελλάδα και πάνω απ' όλα την συμβολή στην ευημερία και την ευτυχία του τόπου. Το πιο βασικό συστατικό της ελληνικότητας είναι η αγάπη για την Ελλάδα.
κάτι, όπως είπα, πολύ περισσότερο από ένα απλό συναίσθημα. Το τελευταίο, δηλαδή η συμβολή στην ευημερία και στην πρόοδο του τόπου, ίσως είναι και το πιο σημαντικό. Χωρίς την αναφορά στη γλώσσα, που ήταν εκείνη την εποχή απαραίτητη, επιστρέφουμε στο άρθρο 4 του συντάγματος του Ρήγα. Εκείνος γράφει ο Ρήγας, όπου ομιλεί την απλήν ή την ελληνική γλώσσα και βοηθεί την Ελλάδα, αυτό είναι το σημαντικό, και βοηθεί την Ελλάδα, ας διατρίβει και στους αντίποδες, επειδή το ελληνικό προζύμι εξαπλώθηκε και στα δύο ημισφαίρια, είναι Έλλην. Υποπτεύομαι ότι η ομιλία μου δεν έχει ανταποκριθεί στις απαιτήσεις που επιβάλλει η έννοια του πανηγυρικού λόγου. Ο Μάρκος Αντώνιος δήλωσε ότι ήρθε στην κηδεία του Κέσσαρα για να τον θάψει και όχι για να τον επενέσει. Αλλά συνέχισε με ένα ύμνο προς τον νεκρό δικτάτορα. Ο δικός μου λόγος άρχισε με τον έπαινο της Επανάστασης, αλλά ίσως να φανεί ότι έχω πάρει την αντίθετη κατεύθυνση. Ο κανονισμός της Ακαδημίας όμως ορίζει ότι κατά την επέτειο που γιορτάζουμε σήμερα εκφωνούνται κατάλληλοι τη ημέρα λόγοι. Και το ερώτημα, αν οι προσπάθειες των διανοουμένων του διαφωτισμού να διανυψώσουν το πνευματικό και ηθικό επίπεδο του νεοσύστατου ελληνικού κράτους και του λαού τους, μέσω της γλώσσας, είναι νομίζω κατάλληλον τη ημέρα. Η σημασία της γλώσσας για την Ελλάδα και για τη διασπορά της έχει αλλάξει ριζικά από την εποχή του Κοραή και του Μωυσιώδακα. Η διδασκαλία της γλώσσας όμως, που έχει παραμείνει περίεργα και πεισματικά ίδια, έχει ανάγκη από μια νέα επανάσταση που θα την προσαρμόσει στις σημερινές συνθήκες. Ένα έργο δύσκολο, πολύ ακριβό, αλλά απόλυτα απαραίτητο. Είναι όμως αυτό το έργο προέκταση των προσπαθειών των δημιουργών του έθνους και των αμέτρητων Ελλήνων που αφιέρωσαν τη ζωή τους για την ίδρυση του νέου κράτους, του κράτους που σήμερα, μέσω του ανώτατου πνευματικού του Ιδρύματος, τους αποτείει φόρο τιμής και εκφράζει τον άμετρο θαυμασμό του για την αφοσίωση και τον ερωισμό τους και την βαθιά του ευγνωμοσύνη για τις θυσίες του. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ και εγώ τον συνάδελφο κύριο Νεχαμά για την εξαιρετικά ενδιαφέρουσα ομιλία του, η οποία ήταν μια μελέτη, επιστημονική μελέτη για την σημασία της γλώσσας, της ελληνικής γλώσσας, διαχρονικά και των αρχαίων ελληνικών, για την ελληνική συνείδηση τελικά της γλώσσας, όχι μόνο καθεαυτήν, αλλά και ως ένδυμα που περικλεί κάποιο περιεχόμενο ή κάποιες ιδέες. Σας ευχαριστώ και πάλι, κύριε Νεχαμά. Τώρα ακολουθεί η απονομή του αριστείου των θετικών επιστημών στην κυρία Φίβη Κουντούρη, καθηγήτρια Φίβη Κουντούρη. Κάθε 4 χρόνια απονέμεται αυτό το βραβείο. Κυρία Κουντούρη, πριν σας το επιδώσουμε, έμπροσθεν της έδρας εκεί, θα παρακαλούσα τον Γενικό Γραμματέα της Ακαδημίας, κύριο Χρήστο Ζερεφό, να αναγνώσει το σκεπτικό, την αιτιολογία για την παρέμβασή σας. Αριστείων των θετικών επιστημών στην κυρία Φίβη Κουντούρη, καθηγήτρια περιβαλλοντικών οικονομικών στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, για την ουσιώδη συμβολή της στην πρόοδο της επιστήμης του θαλασσίου περιβάλλοντος, κατεξοχήν δε στα θέματα περιβαλλοντικής οικονομίας του θαλασσίου περιβάλλοντος και για το πνευματικό εκτόπισμα του έργου της. Κυρία Κουντούρη.
το τελευταίο θέμα του προγράμματος της εκδήλωσης είναι η απονομή του βραβείου Νικολάου Καρόλου της τρίτης τάξεως των ηθικών και πολιτικών επιστημών της Ακαδημίας, το οποίο προβλέπεται να απονέμεται για πράξη ή δράση κοινωνικής αρετής και ευποιίας. Απονέμεται στους τρεις νεαρούς και ηρωικούς επιβάτες της αμαξοστοιχίας είτε ΣΥΤΗ κατά την σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη, κυρίους Ανδρέα Αλικανιώτη, Μιχάλη Κλάψη και Άγγελο Τσιαμούρα. Ο κύριος Μιχάλης Κλάψης, κατά την απονομή ίσως τα χειροκροτήματα, απουσιάζει ο κύριος Μιχάλης Κλάψης στους Λειψούς, αλλά θα παραλάβει το βραβείο εκπροσωπώντας τον ο Δήμαρχος Λειψών, κύριος Φώτης Μάγκος. Παρακαλώ πάλι τον κύριο Γενικό να αναγνώσει το σκεπτικό για την απονομή αυτού του βραβείου. Βραβείο Νικολάου Καρόλου για πράξη κοινωνικής αρετής και ευποιίας με χρηματικό έπαθλο 1.500 ευρώ διέκαστον στους τρεις επιβάτες της μοιραίας αμαξοστοιχίας στα Τέμπη, κυρίους Ανδρέα Λικανιώτη, Μιχάλη Κλάψη και Άγγελο Τσιαμούρα, οι οποίοι επιδεικνύοντας αίσθημα αλτρουισμού, αν και οι ίδιοι τραυματίες, αψήφισαν τους κινδύνους για τη ζωή τους και προσέτρεξαν σε βοήθεια τραυματισμένων συνεπιβατών τους, σώζοντάς τους. Με την πράξη αυτή προσέφεραν σε όλους μας ένα εμβληματικό παράδειγμα προσήλωσης σε θεμελιώδεις ανθρωπιστικές αξίες. Στο πρόσωπό τους η Ακαδημία Αθηνών τιμά και όλους εκείνους που έπραξαν αναλόγως, καθώς και όσους συμμετείχαν στην αιμοδοσία υπέρ των πολυτραυματιών της σιδηροδρομικής τραγωδίας. Τον κύριο Μιχάλη Κλάψη, όπως ανέφερε και ο κύριος Πρόεδρος, εκπροσωπεί ο Δήμαρχος Λειψών, κύριος Φώτης Μάγκος, ο οποίος θα παραλάβει και το βραβείο. Τέλος, προκηρύσσεται το βραβείο, το αριστείο των γραμμάτων του έτους 2024, λεπτομέρειες θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Ακαδημίας Αθηνών. Κύριε Πρόεδρε, για την απονομή. Η απονομή, πάλι εδώ μπροστά. Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η Πανηγυρική Συνεδρία της Ακαδημίας Αθηνών για τον εορτασμό της επετείου της 20ης Μαρτίου 1821. Ευχαριστώ όλους όσοι παραβρέθηκαν σήμερα και παρακολούθησαν την Πανηγυρική Συνεδρία και συγχαίρω άλλη μια φορά θερμά τους τιμηθέντες. Λύεται η συνεδρίαση.